Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα 29 Μαρτίου, οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφια προχωράνε κανονικά και για το γήπεδο και για την υπογειοποίηση και τα συνοδά έργα στη βόρεια πλευρά. Ξεκινάμε από την νότια πλευρά, όπου βλέπουμε να προχωράει η τοποθέτηση κυβόληθων στη μεγάλη πλατεία μπροστά από το κτίριο των μουσείων, όπου κυβόληθοι έχουν φτάσει περίπου μπροστά, όχι περίπου, είναι μπροστά από το δεξιό πι της νότιας πλευράς και λίγο πριν το μαγκανοπήγαδο. Έχει απλωθεί άμμος αυτή τη στιγμή, την βρέχουνε ώστε να καθίσει και θα συνεχίσουν την τοποθέτηση κυβόληθων. Λογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει σχεδόν ξεπεράσει το κομμάτι του μαγκανοπήγαδου. Και θα δούμε αν θα ενωθεί άμεσα με το πεζόδρομο στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου ή αν θα το αφήσουν προς το παρόν κενό λόγω της διέλευσης οχημάτων. Υπάρχει, τα φορτηγά μπαίνουν, βγαίνουν και μεταφέρουν χώμα, οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν οι κυβόληθοι. Εδώ είναι η μεγάλη πλατεία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τον ατσάλινο δικέφαλο αετό που κατασκευάζεται. Κάποια στιγμή θα έρθει η βάση του. Βλέπουμε εδώ ότι έχει κλείσει η πεζοδιάβαση. Όπως έκλεισαν χθες την περίφραξη του εργοταξίου της υπογειοποίησης, έκλεισαν και την πεζοδιάβαση, οπότε δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ. Θα κάνουμε τον κύκλο όμως. Βομιλίζω χρώμα, κάτι να κάνουν. Εδώ, ναι, βλέπω βάφουν το μεσαίο... Το διαχωριστικό, εν πάση περιπτώσει, των δύο κατευθύνσεων της υπογειοποίησης. Αυτό. Προχωράμε. Νοτιοδυτικά, βρισκόμαστε μπροστά από τα γραφεία της αεροτεχνικής ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι εδώ ετοιμάζουν πασαλάκια να κλείσουν και αυτό το κομμάτι με περίφραξη. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Πως έχει κλείσει πιο πριν η περίφραξη, δεν βρίσκω το λόγο να κλείσει και σε αυτό και το σημείο. Ίσως για λόγους ασφαλείας, να μην περνάει ο κόσμος, μήπως και σκοντάψει. Θα δούμε. Αναμένουμε κιόλας να σκαφτούν εδώ πέρα όλα τα άσφαλτος κλπ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Στη βόρεια πλευρά βέβαια οι εργασίες προχωράνε. Βλέπουμε εδώ το δεξιό κομμάτι του πι με ολοκληρωμένο τον σκελετό. Βέβαια το είδαμε και στο χθεσινό βιντεάκι, βλέπουμε ψηλά πάνω και τα συστήματα εξαερισμού. Εδώ είναι το μπετόν που βλέπαμε χθες, το οποίο έχει στεγνώσει και έχουν βγάλει τα καλούπια. Μπετόν που ρίξανε μόνο στον πρώτο όροφο. Φαίνεται και από το λερωμένο τοίχο μάλιστα. Τσάπα πήγε το βάψιμο, αλλά εντάξει, θα βαφτεί και δεύτερο χέρι προφανώς. Λογικά σήμερα αργότερα θα
πέσει πετάω και στον δεύτερο όροφο. Επίσης βλέπουμε στο αριστερό σκελετό του πι να σήμερα δώνουν τα μεσαία στηρίγματα, δηλαδή τα μεσαία κομμάτια του σκελετού θα βιδώνουν πάνω στο, στις κολόνες και στα δοκάρια. Χθες ουσιαστικά βιδώσανε μόνο τα γύρω γύρω απλά για να σταθεί ο σκελετός πάνω στον τοίχο. Τα αλουμίνια έχουν μπει όλα σχεδόν, οπότε όταν θα ολοκληρωθεί και το μπετόν στα στους ορόφους, λογικά θα ξεκινήσουν να τοποθετούν και τα τζάμια. Εδώ όπως είπαμε βιδώνουν τα μεσαία στηρίγματα. Βλέπουμε και την εσοχή που υπάρχει. Να, το φτιάχνει μια τρύπα, δημιουργεί μια τρύπα ώστε να βιδωθεί ο σκελετός και στο μεσαίο του κομμάτι. Προχωράμε προς τη γωνία γιατί βλέπω πολλά σκαψίματα. Εδώ βλέπω καλύτερα το πετό. Προχωράμε. Οι κομμαντοϊκές εργασίες συνεχίζονται στην βόρειο-ανατολική γωνία. Βλέπουμε σήμερα ότι έχει σκαχτεί ένα μεγάλο τετραγωνοειδές κομμάτι στο ανατολικό κόψιμο του χώματος, πω έτσι. Χώμα το οποίο το μεταφέρουν εσωτερικά στον αγωνιστικό χώρο. Εργασίες οι οποίες πιθανόν να γίνονται από την ΑΕΚ τις συγκεκριμένες και όχι από τον Εύδρομο, καθώς δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση. Και αυτό διότι η ΑΕΚ ούτως ή άλλως χρειάζεται το χώμα και το παίρνει από εδώ. Έχω έρθει ακριβώς δίπλα από το κομμάτι που σκάβεται σήμερα, που έχει εστιάσει την τόζα. Εδώ να πούμε ότι θα υπάρξει έτσι μια ευθεία γραμμή σκαψίματος στη βόρεια πλευρά. Θα γίνει μέσα μεταγενέστερο χρόνο. Εδώ να πούμε ότι έχει σκαφτεί έτσι διότι εδώ θα είναι μία από τις σκάλες των αναβαθμών, η βόρειο-ανατολική. Οι άλλες δύο σκάλες θα βρίσκονται η μία στην βόρεια πλευρά, περίπου στη μέση του, σε ευθεία γραμμή στη μέση του τηρίου των γραφείων, και η άλλη στην ανατολική πλευρά, δηλαδή πιο χαμηλά από εδώ που βρίσκομαι, επίσης περίπου στη μέση της ανατολικής πλευράς του γηπέδου. Έχω ανεβάσει και ένα αναλυτικό βιντεάκι περίπου τον Νοέμβριο, το οποίο αναφέρω τα πολλά περί της εργολαβίας των αναβαθμών. Μπορείτε να πάτε το δείτε αν θέλετε. Βόρεια στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου και σήμερα γίνονται εργασίες. Βλέπουμε την μπουλντόζα να σπάει την άσφαλτο στο δίπλα από την νησίδα. Θυμίζω ότι θα σπάσει η άσφαλτος γύρω γύρω από αυτή την νησίδα και σε όλο αυτό το κομμάτι μπροστά μέχρι και το βενζινάδικο. Επίσης σήμερα τοποθετούν την περίφραξη λίγο πιο μέσα στην υπογειοποίηση. Λογικά για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε αυτό το κομμάτι, μέχρι να διαμορφωθεί έτσι ώστε να απομείνει, το μόνο που θα απομείνει να είναι η ασφαλτόστρωση, η τελική ασφαλτόστρωση,
η οποία θα γίνει ενιαία μαζί με την υπόλοιπη υπογειοποίηση μέχρι και τα φανάρια στην οδό Δεκελίας. Εσωτερικά οι εργασίες προχωράνε, βλέπουμε αρκετή κίνηση στη βόρεια πλευρά του γηπέδου μπροστά από την θύρα 21, όπου βλέπω αρκετές μοντάζες έτσι να στρώνουν το χώμα το οποίο φέρνουν τα φορτηγά από την νότιο-ανατολική γωνία, όπως είδαμε και πριν. Βλέπω και έναν κύλινδρο εκεί στο βάθος, ο οποίος πατάει το χώμα. Εργασίες βλέπω και μπροστά από τα booth. Τρυπάνε τις κερκίδες. Αυτό λογικά πρέπει να είναι κάποια εργασία για να ετοιμάσουν όλο αυτό το κομμάτι όπου θα έχουν γραφεία, τα γραφεία των δημοσιογράφων και οι καρέκλες, τα καθίσματα. Οπότε αναμένουμε να φτιαχτεί και το κομμάτι των δημοσιογράφων τον επόμενο καιρό. Άλλες εργασίες δεν βλέπω στις κερκίδες. Οι περισσότερες γίνονται εδώ που βλέπουμε. Βρισκόμαστε στο εστιατόριο των VIP, στο Members Club δηλαδή. Βλέπουμε έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τον δικέφαλο εδώ στο πίσω στο bar. Αυτή είναι και η θέαση από το VIP εστιατόριο. Να πούμε ότι στις σκάλες της ανατολικής πλευράς τοποθετείται σαν γρανίτης, σαν μάρμαρο δηλαδή μοιάζει. Βρισκόμαστε στο άνω διάζωμα. Εδώ βλέπουμε καλύτερα τις εργασίες για το που στρώνουν έτσι το χώμα στον αγωνιστικό χώρο μπροστά από την θύρα 21. Να πούμε ότι αυτό το χώμα μπαίνει διότι υπάρχει μάλλον μεγάλη υψομετρική διαφορά σε σχέση με το τελικό επίπεδο του αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή για τα προσφραγιστικά στρώματα χρειάζονται περίπου 45 εκατοστά. Με διάφορων ειδών στρώσεις. Προφανώς βρισκόμαστε παρακάτω από τα 45 εκατοστά, δηλαδή ίσως μέσα στο μείον 60, μείον 70 εκατοστά. Γι' αυτό και παίρνει αυτό το χώμα ώστε να έρθει στην επιθυμητή επιφάνεια, το μείον 45 δηλαδή εκατοστό, και έτσι να τοποθετηθεί, να ξεκινήσει μάλλον η στρώση των διάφορων επιπέδων του αποστρακιστικού συστήματος, δηλαδή θα μπει στην αρχή άμμος, μετά ζεροχαλίκι κλπ. Δεν ξέρω ακριβώς, θα μπει και ο καλός ο φίλος λογικά σε κάποιο θεματικό που θα κάνει. Γι' αυτό και παίρνει και το χώμα λοιπόν εδώ μέσα. Στην ανατολική πλευρά του γηπέδου, στο αριστερό πι βλέπουμε να τοποθετούν τις τελευταίες τσιμεντοσανίδες, κάτι το οποίο θα γίνει και στο δεξιό πι προφανώς, και αργότερα θα ακολουθούν οι ίδιες διαδικασίες με τους παραπάνω ρόφους, δηλαδή στο κάρισμα και βάψιμο.
Βέβαια αυτό θα γίνει προς το τέλος των εργασιών για να παραδοθούν και φυσικοβαμμένα. Γιατί είναι σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που μπορούν εύκολα να λερωθούν. Επίσης, πάνω από τα ψευδοπαράθυρα βλέπω συστήματα εξαερισμού. Εννοείται δεν θα φαίνονται αυτά, θα τα τοποθετηθούν ένταλπων μπροστά. Οπότε αναμένουμε κάποια στιγμή να έρθουν να τοποθετήσουν και τα ένταλπων στην ανατολική πλευρά. Αυτά, οι εργασίες στο ανατολικό κομμάτι, εσωτερικά δεν υπάρχουν άλλες όσον αφορά το γήπεδο. Γίνονται εσωτερικές βέβαια, στα αποδυτήρια, στις σουίτες κλπ. Τώρα κάτι άλλο, όσον αφορά τα δέντρα που κόβονται προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Τα έχω πει βέβαια αναλυτικά και σε παλιότερο βίντεο, κάπου τον Νοέμβρη. Τα συνολικά δέντρα που θα κοπούν, τα οποία τα περισσότερα είναι γέρικα και άρρωστα, είναι 40 στον αριθμό πεύκα. Τα δέντρα που θα φυτευτούν, τα οποία είναι άλλου είδους, δηλαδή πλατάνια και άλλα δέντρα που δεν τα θυμάμαι τώρα, δέντρα δηλαδή που δεν καίγονται τόσο εύκολα όσο τα πεύκα, είναι 105. Δηλαδή μιλάμε περίπου για 260% περισσότερα δέντρα. Οι θάμνοι που θα επίσης θα φυτευτούν δίπλα από αυτά είναι 294 στον αριθμό. Με λίγα λόγια, το ισοζύγιο πρασίνου είναι κατά πολύ περισσότερο. Αυτά λοιπόν ήθελα να αναφέρω, γιατί έγιναν κάποιες συζητήσεις, έστω και καλοπροαίρετες, αλλά έγιναν. Πιστέψαμε κι εγώ που λατρεύω τη φύση και έχω συμμετάσχει και πολλές εθελοντικές δράσεις, δεν θα ήθελα με τίποτα να κοπούν δέντρα, αλλά από τη στιγμή που αντικαθιστώνται σε πολλαπλάσιο βαθμό, το δέχομαι. Π.χ. με λυπεί πολύ που διώχνουν το Φιλοζωικό Σύλλογο της Νέας Φιλαδελφίας μέσα από το άλσος. Είναι σε ένα σημείο δηλαδή που δεν ενοχλεί κανέναν, ούτε μολύνει το περιβάλλον και το στέλνουν σε ένα, κατά την άποψή μου, προβληματικό σημείο και πολύ μικρότερο. Θα μπορούσαν άνετα δηλαδή να το μεταφέρουν στη βόρεια πλευρά του άλσους σε ένα σημείο. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεφεύγω από το θέμα. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω το θέμα με τα δέντρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτά. Στα δικά μας τώρα. Παίρνουμε κάρτα φύλου της ερασιτεχνικής να ενισχύσουμε τα τμήματα και την οικονομική εξυγίασή της, γιατί είναι και αυτό μέσα, και τα νέα τμήματα που αναμένονται να ανοίξουν λογικά από τη νέα χρονιά. Αυτές οι εργασίες από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κλείνω από το σημείο που γίνονται περισσότερες εργασίες σήμερα. Αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες, λογικά αύριο, και μόνο ΑΕΚ.